Εκδήλωση με θέμα πρόσωπα και ιστορίες που στόχο είχε να τιμήσει σημαντικά πρόσωπα του κοινωνικού σιτού της Αργολίδας και παράλληλα να αναδείξει τις κοινωνικές δυναμικές που διαμόρφωσαν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του τόπου, έλαβε χώρα την Παρασκευή το απόγευμα στον Πολυχώρο Φουγάρο Ναυπλίου από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλώς ήρθατε στην αποψυγή εκδήλωση Αργολίδα Πρόσωπα και Ιστορία που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών, το οποίο λειτουργεί στην πόλη μας, στον Ναύπλιο. Επίσης, θέλω να συγχαρώ παράλληλα την κυρία Κοσμήτωρα για την ιδέα που είχε τη διοργάνωση τέτοιου συγκεντρώσεων Αργολίδα και Πρόσωπα και Ιστορία, γιατί έτσι πράγματι γράφεται η ιστορία σε κάθε τόπο και σε κάθε τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν παραλείπω όμως να ευχαριστήσω και τον κύριο Πάπη Αντωνιάδη, τον εξαίρετο τοπογράφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά και στην αρχαιολογία και στα κοινά της πόλεως. Το 1960 τα χρονογραφήματα που γράφει ο Κώστας και που είναι πολύ γλαφυρά και όμορφα πέφτουν στην αντίληψη του έθνους και ο Ελδόντης πρώτα σε αρχισυντάκτης του έθνους καλεί τον Κώστα και του προσφέρει 250 δραχμές για να γίνει ο Ανταπερινά και από εκεί και πέρα όμως έγινε γνωστός και σε άλλες εφημερίδες. Το στυλ του άρεσε παντού. Ήταν αμερόληπτος, ήταν δίκαιος, ήταν ακριβής, ήταν λιγόλογος. Ήταν πραγματικός μουσιογράφος που τον προτίμησαν εφημερίδες από κάθε κομματική σκοπιά. Μόνο ότι εκείνος δεν προτίμησε, δεν συνεργάστηκε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Πανεπιστήμιο να συνδέει τη γνώση με την τοπική κοινωνία και το κοινωνικό της ιστό. Παίρνοντας και παρουσιάζοντας ανθρώπους που έχουν δώσει πάρα πολλά στον τόπο μας και παραμένουν για διπλανή μας άνθρωποι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσω από τον Παπακώστα. Όταν για πρώτη φορά βρέθηκα στο ελληνικό δημόσιο, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα. Ήμουνα δίπλα στο γραφείο του και ως άνθρωπος που προερχόμουν από τότε από τα ραδιόφωνα κλπ. Ειλικρινά το λέω και το λέω με συγκίνηση. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα δίπλα του και πάνω απ' όλα ένιωσα το ζεστό του χαμόγελο στους νέους ανθρώπους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, για όλους μας, αν το έχουμε νιώσει. Ποιος από εμάς δεν έχει ακούσει τις νότες του Νότι Χασάπη, ποιος από εμάς δεν έχει διαβάσει το βιβλίο της Νίκης Τσεκούρα και την αγάπη της, τη μεγάλη αγάπη της για την Αγκινάρα, εγώ προσωπικά την έχω ζήσει από πάρα πολύ κοντά, ποιος δεν έχει πει καρόνι, ποιος δεν έχει φάει κάτι από αυτά που φτιάχνει ο Μάλιος. Και ποιος δεν έχει διαβάσει πράγματα που έχει γράψει ο Κώστας Σεραφείμ στην Αργολίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που το Πανεπιστήμιο τους αφιέρωσε δύο λέξεις. Γιατί για όλους εμάς, συνήθως δύο λέξεις είναι πολύ πιο πολύτιμες από πάρα πολλά άλλα πράγματα. Συγχαρητήρια και σταματώ γιατί θέλω να ακούσουμε την υπόλοιπη εκδήλωση. Ήρθα στην κατάλληλη ώρα. Ήταν ο καλύτερός μου συνεργάτης. Είναι άξιος και πάντα άξιος. Να σε καλά, να σε καλά, μπορώ να σε καλά.